βλέπω ότι θα συμβαίνει αν είναι επίπονο του άλλου παιδιού, γιατί τα παιδιά παίζουν στις αρχίκες με ομάδες με μικρότερο παντρό και του Άρη, αλλά του Πάου και της Πάτρας. Και προσπαθούμε να βρούμε κίνητρο, να είμαστε αγωνιστικοί, να προσπαθούμε να κερδίσουμε το μάτς. Και αυτές οι παρατάσεις σε ειδικές καταστάσεις είναι για μας ό,τι καλύτερο. Βέβαια υπάρχει λίγο κούραση, γιατί όπως είδατε έχουμε 7 παιδιά. Τέλος έβαλα ένα παιδί που το ξέρω. Θέλω να σου πω ότι είναι ευχάριστο, αλλά είναι και επίπονο την ώρα του παιχνιδιού να πηγαίνει παράσταση. Λοιπόν, ακούστε ακόμα στο στάδιο του θυσίματο, τη δημιουργία, διότι πέρασε ένα καλοκαίρι με προβλήματα. Αμφίβολα, αν υπάρχει ή όχι, είστε παρατηρημένοι από την πρώτη που παρουσιάζει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Αυτό που είδα σήμερα ήταν για μένα ένα τεστ στο μυαλό μου. Πώς μπορεί να τα αποκριθούμε με την πίεση του κόσμου και τα πήραμε τη διαφορά. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ξέρω ότι άρεσε να πιέσει. Και ήθελα να δω πόσο έτοιμοι θα διαχειριστούμε, όχι απαραίτητα να συσκεφτήσουμε, αλλά να βγάλουμε ελεύθερα σου, να μην κάνουμε λάθη την πίεση που θα ασκήσει ο Άρη. Και για το σημείο που βρισκόμαστε και με τις απουσίες που είδατε, νομίζω ότι τα παιδιά τα αποδέχτηκαν πάρα πολύ καλά. Νομίζω καλό μπάσκετ μέσα έξω. Για την εικόνα που έρχεται ένα σχόλιο. Για την εικόνα του Άρη. Ο Άρης θέλει χρόνο. Έχει ατομικά πολύ καλούς παίκτες, το ξέρουμε όλοι. Νομίζω ότι κάποιες αδυναμίες που έχει, εντάξει, για κάποιον που προετοιμάζεται για τον Άρη, είναι εύκολο να τις αντιμετωπίσεις. Βέβαια όμως έχει και μεγάλες δυνατότητες. Για παράδειγμα, ο Τζένκης που αποκτήθηκε με σκοπό να σουτάρει, σήμερα ήταν εκπληκτικός. Αν κέρδιζε ο Άρης, νομίζω ότι θα έκανε ένα μεγάλο κομμάτι ο Τζένκης. Νομίζω ατομικά πάρα πολύ καλή, είναι θέμα του προπονητή και του staff να βρει τους συνδυασμούς των πεντάμεων γιατί χρησιμοποιεί και όλους τους Έλληνες. Νομίζω μόλις βρει ποιος πρέπει να παίζει με ποιον και τακτική στην άμυνα, νομίζω ότι ο Άρης σιγά σιγά θα ανέβει. Αλλά για μας ήταν πολύ εύκολο το μάτι με την έννοια ότι δεν είχαμε άνθρωπο, ήταν με 7 παιδιά και ο Άρης έπρεπε να βρει κίνητρο εναντίον του, βλέποντας μια εικόνα μέτρια στο δεύτερο τη ομάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου ο Άρης να πάρει. Και του λείπει και ένα παίκτη. Το 4 που είναι σημαντικό. Σήμερα είδατε ότι εντάξει, γνωρίζουμε τις αδυναμίες, λίγο κλέβαμε όπως λέμε το σκάουτινγκ και πήραμε κάποιους πόντους από τα τεσσάρια που δεν σου κάνουν, το Σίτσακ και το Χριστίδη. Ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστώ.